Τυχαία ώρα, τυχαία πλατεία, τυχαία Ελλάδα. Πάντως Κυριακή. Τότε που δέεσε τον χρόνο να ειρηνέψει. Στα παγκάκια, μισή να κάθονται, μισή ανεβασμένοι. Τώρα μιλάνε δυνατά και ξαναβρίσκουν όσα έκρυβε φοβισμένος ο καιρός της σιωπής. Ξενιτεμένοι μες στη γλώσσα τους, οι εδραίοι δεν της αποδίδουν σημασία, καν δεν τη διακρίνουν. Γι' αυτό και ελευθερώνει ερμητικό τον ήχο της. Στο θάλαμο τηλεφωνούν. Αλβανοί. Φιλιππινέζοι, μάλλον. Διπλά ξενιτεμένοι αυτής της γλώσσας και του δέρματος δεσμεύουν τη φωνή τους, αθόρυβοι διασχίζουν το ακίνητο βλέμμα μας. Συλλέκτης μάταιος επεισοδίων, παίρνεις να γράφεις σιωπηρά, δίχως χαρτί μολύβι, λες ξαναλές τις φράσεις. Τι θα πω, έχει ραγίσει ο ρυθμός, κοβιάζει η μνήμη. Εκείνο το βαρύ, το γενελόγητο, πατρίδα του ποιητή η γλώσσα του, σου τρώει το νου, των φαρμακών. Μα ποια πατρίδα, λέξεις και λέξεις και πάλι λέξεις. Ηθαγενής του κενού, μετράς, διπλή-τριπλή η ξενιτιά της γλώσσας όταν γράφεται. Να μένεις έξω, μακριά, από ό,τι υπόθεσες, από τη σχεδίαση. Πριν το αναφέρεις τα ρημάτια, να μένεις έξω μακριά, από ό,τι δεν ουρούν τη γλώσσα, σε άλλον ήλιο γεννημένη. Έξω μακριά και από τους ομόγλους σου, που διασχίζουν την παλιλαλία σου αδιάφορα. Μια ξενιτιά η πατρίδα σου, σαν έρωτα που τον ζητάς, μόνο για να το χάσεις. Τι γίνεται όταν δύο χελιδόνες φεύγουν από τον τόπο τους, για έναν τόπο που αυτά θεωρούν πιο ζεστό. Πόσοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα ξένα για αυτούς χελιδόνια. Πώς τα χελιδόνια αντιμετωπίζουν την κρύα για αυτήν ξένα τόπο. Πόσες ερωτήσεις μπορούν να υποθούν για το ταξίδι μας στο χωριό. Ή ακόμα πόσες απαντήσεις μπορούν να δοθούν χωρίς βεβαίως να υπάρξει βομβαρδισμός από νέες ερωτήσεις. Μπορούμε όλοι να πούμε πολλά. Μπορούμε όμως να νιώσουμε πολλά. Να ζήσουμε πολλά. Να δούμε πολλά.